Σκηνές σόκα εκτυλίχθηκαν τη νύχτα στο Παγνί όταν εντοπίστηκε απαγχωνισμένος ένας ασθενής. Η τραγωδία αποκαλύφθηκε σε θάλαμο της παθολογικής κλινικής όπου νοσηλευόταν το θύμα, ένας 57χρονος άνδρας με καταγωγή από την Ιρλανδία. Σίγουρα ένα κομμάτι με το οποίο συνδέεται έχει να κάνει με την αύξηση και την επικινδυνότητα των περιστατικών. Αυτό επικινδυνότητα εννοώ και για αυτοκαταστροφική συμπεριφορά και για ετεροκαταστροφική προς άλλους ανθρώπους, το οποίο εμείς σαν ψυχίατροι το παρατηρούμε όλο ένα και πιο συχνά. Ο συναγερμός σήμανε στις 10 το βράδυ όταν ο άτυχος 57χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο χώρο της τουαλέτας. Σύμφωνα με πληροφορίες είχε δέσει μια αυτοσχέδια θηλιά σε μεταλλική δοκό στήριξης γύψος σανίδας. Όπως φαίνεται έγινε προσπάθεια ανάνυψης από νοσηλευτές αλλά και τους γιατρούς της κλινικής, όμως ήταν ήδη πολύ αργά για τον άτυχο Ιρλανδό. Είναι λίγο παράξενο, δεν ξέρω. Χρειάζεται ισοπή προσοχή. Ναι, ναι. Χρειάζεται. Επίβλεψη. Υπάρχει προσωπικό που επιβλέπει. Υπάρχει. Υπάρχει, αλλά δεν ξέρω τώρα πώς συνέβη αυτό. Υπάρχει προσωπικό όσον αφορά το νοσηλευτικό τομέα. Όσον αφορά την ασφάλεια όμως νομίζω δεν υπάρχει. Αυτό. Άρα χρειάζεται περισσότερο. Βέβαια. Όπως επισημαίνουν διαρκώς και οι εκπρόσωποι του Σωματείου Εργαζομένων του Παγνί, ανεξάρτητα από τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες φαίνεται ότι έδωσε τέλος στη ζωή του ο 57χρονος, η τεράστια έλλειψη προσωπικού οδηγεί αναπόφευκτα σε πλημελή εποπτεία θαλάμων και ασθενών. Έχετε απόλυτο δίκιο. Επανειλημμένα το Σωματείο Εργαζομένων στο Παγνί και οι υπόλοιποι φορείς και οι ιατρικοί σύλλογοι και όλοι όσοι εμπλέκονται στον χώρο της υγείας, ειδικά της ψυχικής υγείας, έχουμε επανειλημμένα δηλώσει ότι το γεγονός ότι τα νοσοκομεία λειτουργούν με οριακό προσωπικό, νοσηλευτικό, ιατρικό και όλων των άλλων ειδικοτήτων, πολλές φορές κάτω και από τα όρια ασφαλείας, σίγουρα προκαλεί και οδηγεί σε πλημελή φροντίδα και σε αδυναμία επίβλεψης όπως χρειάζεται πολλών τέτοιων περιστατικών. Δεν ξέρω αν αυτό ισχύει για το συγκεκριμένο. Δεν θέλω να παρεξηγηθώ και να πω πράγματα που δεν ισχύουν. Αυτό είναι μια γενικότερη αρχή. Τις συνθήκες πώς τις βλέπετε, να συμβάσει και το προσωπικό για να... Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Άποψη, είτε δεν αφήνουν να μπαίνουμε και βγαίνουμε αμέσως. Οπότε δεν ξέρω τι επικρατεί μέσα. Στο νοσοκομείο έσπευσαν αστυνομικοί και ο ιατροδικαστής που πραγματοποίησαν αυτοψία, όσο και η διοίκηση του νοσοκομείου, καθώς παράλληλα με την προανάκριση θα διενεργηθεί και διοικητική έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Με ερωτήματα για το αν υπήρχαν ενδείξεις για τις προθέσεις του 57χρονου, αλλά και για το πόσο επαρκής ήταν η εποπτεία των θαλάμων της κλινικής.